Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτή την κίνηση. Εδώ και 2 χρόνια οι βουλευτές διαφωνούν ως προς το πώς να εφαρμοστεί η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή στις 29 Μαρτίου που λήγει η προθεσμία να βγούμε από τον Brexit. Και αυτό αποτελεί πηγή μεγάλης λύπης για μένα. Αλλά είμαι απολύτως πεπισμένη ότι η κοινή γνώμη είναι πραγματικά εξοργισμένη. Όλα τα πολιτικά παιχνίδια, όλες αυτές οι διαδικαστικές διαδικασίες, οι κουραστικοί βουλευτές που μιλάνε μόνο για το Brexit. Και δεν μιλάμε για τα παιδιά μας στο σχολείο, για το έγκλημα, για το εθνικό σύστημα υγείας. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του Brexit. Εγώ συμφωνώ και βρίσκομαι με το μέρος σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν οι βουλευτές να αποφασίσουν. Σήμερα λοιπόν έγραψα στον Ντόναλντ Τούσκ, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του ζήτησα μία παράταση του άρθρου 50 μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ώστε οι βουλευτές να λάβουν την τελευταία τους απόφαση. Θέλετε να βγούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίστηκε από το δημοψήφισμα και να προστατεύσουμε τις δουλειές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την οικονομία? Θέλετε να βγούμε χωρίς συμφωνία, ατάκτως, ή δεν θέλετε να βγούμε καθόλου, διότι υπάρχει αυτή η ανίκεστος βλάβη στην δημόσια πίστη ως προς τις δημοκρατικές διαδικασίες? Ήρθε η ώρα να λάβουμε μία απόφαση. Ουσιαστικά όμως το Κοινοβούλιο κάνει τα πάντα κολλησιεργώντας, ούτως ώστε να μην ληφθεί απόφαση. Τροποποίηση κόντρα στην τροποποίηση. Όλα έχουν γίνει κατά αυτόν τον τρόπο και συνέχεια οι βουλευτές λένε μόνο εκείνο που δεν θέλουν και όχι εκείνο που θέλουν. Εγώ λοιπόν διαπραγματεύτηκα μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υλοποιεί και πληρεί τις υποσχέσεις που δόθηκαν μέσω του δημοψηφίσματος, και θα συνεχίσω νυχθημερών να δουλεύω και να υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο δεν είμαι έτοιμη να κολλησιεργήσω περαιτέρω και να καθυστερήσω πιο πολύ το Brexit πέρα από την 30η Ιουνίου. Κάποιοι έχουν λάβει λάθος αποφάσεις και ζητούν συνεχώς καινούριο νέο χρόνο για να βρουν τον τρόπο που θα ασχοληθούμε με το Brexit. Πριν 3 χρόνια μετά από την απόφαση που έλαβε η χώρα μας να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε, αν συμμετείχαμε, φανταστείτε το σήμα που θα δίναμε γύρω μας. Κάποιοι πρότειναν να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που θέλετε και δεν είναι σίγουρα αυτό που θέλω εγώ. Σας ρωτήσαμε ήδη και εσείς μας δώσατε την απάντησή σας. Τώρα θέλετε να υλοποιήσουμε αυτό που ζητήσατε. Και αυτό είναι που είμαι αποφασισμένη εγώ να κάνω. Αυτό που ζητήσατε να το υλοποιήσω. Επί της ουσίας δεν είπε τίποτα, έτσι. Ο Άντρου Αντώνης του Βουλή των Λόρδων του Λόρδων λέει, μου θυμίζει Τσάμπερλεν αυτή η ιστορία. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είπε τίποτα. Είπε κάτι αθλειότητες, κατά τη γνώμη μου. Ναι, είπε. Επετέθη κατά όλων των βουλευτών. Καταρχάς του Κοινοβουλίου. Επετέθη κατά του Κοινοβουλίου, προσπαθώντας η ίδια να εμφανιστεί ως αυτή η οποία εργάζεται αόκνος και πιστά για να υλοποιήσει την απόφαση του Βρετανικού λαού, και ότι είναι κάποιοι βουλευτές που ασχολούνται με το να κολλησιεργούν και να ψηφίζουν κατά και όχι υπέρ και διάφορα τέτοια. Εγώ θα έλεγα. Ο εχθρός της είναι το, συγγνώμη, ο εχθρός της είναι το Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο δεν της περνάει τη συμφωνία της και προσπαθεί.